Και κύριε καλησπέρα σας. Στις σημερινές αναλύσεις θα ταξιδέψουμε. Αλήθεια, ταξιδεύει ο Έλληνας? Έμειναν ευρώ να διαθέτει στην περίοδο της κρίσης για την αναψυχή του? Επενδύει στο ταξίδι? Τι προτιμάει, Ελλάδα, εξωτερικό? Αλλάξαμε συνήθειες τις τελευταίες δεκαετίες? Με ποια κριτήρια επιλέγουμε τους προορισμούς? Ποια εποχή προτιμούμε να ταξιδεύουμε περισσότερο? Αυτά μεταξύ άλλων θα συζητήσουμε με την κυρία Φωτεινή Πεσματζόγλου Δεβετζή. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης και την καλησπερίζω στο στούντιο εδώ στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλή Ανάσταση. Επίσης, αμήν. Γενικότερα. Γενικότερα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τι επέλεξαν φέτος οι Έλληνες για τις Πασχαλινές διακοπές. Τι εικόνα έχετε? Η εικόνα είναι ότι πάντοτε το Πάσχα προτιμούν πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Είχαμε μεγαλύτερη κίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό βέβαια. Αλλά το εσωτερικό όπως πάντα είναι στις προτιμήσεις τους πρώτο. Εσωτερικό όταν λέμε, δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα μέρη? Υπάρχουν κάποια τα οποία θεωρούνται περιζήτητα βέβαια. Ναι. Η Κέρκυρα, παραδείγματος. Η Κέρκυρα είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός κάθε χρόνο. Ναι. Έχει την ίδια και αυξανόμενη κίνηση. Είναι πάντοτε πρώτη στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Η Ρόδος έρχεται μετά. Ναι. Έχουμε την Κρήτη στα Χανιά ή στο Ηράκλειο. Έχουμε τον γύρο Πελοποννήσου, την Σαντορίνη, τη Μύκονο. Δηλαδή νησιά δημοφιλή, αλλά και νησιά που έχουν παραδοσιακό Πάσχα. Α, μάλιστα. Παίζουν ρόλο τα έθιμα δηλαδή? Φυσικά. Στην επιλογή. Φυσικά παίζουν ρόλο τα έθιμα, γιατί πέρα από τα... γνωρίζουμε σε όλα τα νησιά μας ότι υπάρχουν οι παραδόσεις. Κάποια νησιά έχουν κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό. Όλα τα έθιμα είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά το διαφορετικό παράδειγμα της Κέρκυρας είναι αυτό που ξεχωρίζει και το επιλέγουν. Δεν μπορείς να μην δεις, ας πούμε, τις Στάμνες. Δεν γίνεται. Αυτό το περιμένουν να σπάνουν στην πρώτη Ανάσταση, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν μπορεί να μην το έχεις κάνει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή σου. Και το επαναλαμβάνουν. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αδιαφιλονίκητα θέλουν να πηγαίνουν στην Κέρκυρα το Πάσχα. Σύρος, ας πούμε, να συναντώνται οι δύο επιτάφοι. Εκείνο πάρα πολύ ωραίο που είναι οι Καθολικοί μαζί με τους Ορθοδόξους. Είναι πάρα πολύ συγκινητική η στιγμή που συναντώνται οι επιτάφοι. Το προτιμούν και τη Σύρο. Δηλαδή είναι ποικίλες οι προτιμήσεις, δεν μπορείς να πεις συγκεκριμένα. Και κάθε χρόνο έχουμε και κάτι καινούριο. Παίζει ρόλο το πόσο νωρίς ή αργά πέφτει το Πάσχα, έτσι? Πολύ μεγάλο ρόλο, διότι όταν είναι αρχές Απριλίου, επειδή έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα τα δύσκολα, δεν προτιμούν, δεν έχουμε την ίδια κίνηση. Εφέτος όμως το Πάσχα που πέφτει σε μια πάρα πολύ ωραία ημερομηνία, υπήρξε κίνηση. Μήπως υπήρξε μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτηση για την Νότια Ελλάδα? Δηλαδή πέφτει αργά από τη μία πλευρά, νοτιότερα είναι καλύτερο το κλίμα, καλύτερες οι καιρικές συνθήκες. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Το επιλέγουν, ας πούμε, το γύρο Πελοποννήσου, που επίσης είναι ένας δημοφιλής προορισμός. Έχουμε την Πρέβεζα, Λευκάδα, που πηγαίνουν και εκεί. Δεν μπορώ να πω ότι επηρεάζονται τόσο από να επιλέξουν τον προορισμό από το κλίμα, γιατί πάντα προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες, το πρόγραμμα τους ενδιαφέρει. Ή ο προορισμός, τι έχουν να δουν, τι ζητούν. Στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό είχαμε κίνηση, πάντα προηγείται η Βαρκελόνη, είναι η πρώτη στις επιθυμίες των ταξιδιωτών. Είχαμε κίνηση στην Μάλτα, Μπενελούξ, δαλματικές ακτές, στην Κύπρο και επίσης στους Αγίους Τόπους φέτος. Πολύ μεγάλη ζήτηση. Και συν της άλλης κάτι καινούριο. Εδώ μιλάμε για προσκυνηματικό τουρισμό. Προσκυνηματικό τουρισμό, ναι, που πηγαίνουν για τις Άγιες ημέρες. Και κάτι που ήταν έκπληξη φέτος το Πάσχα, επειδή μέχρι και πέρυσι η Τουρκία ήταν σε μηδενική βάση, δεν πήγαινε ο κόσμος. Φέτος έχουμε πολύ κόσμο στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ναι. Εδώ βέβαια σε συνδυασμό όλων, έτσι, είναι και συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα.
άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή από αυτές τις περιοχές. Είναι και τα έθιμα τα οποία τηρούνται σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Και πρώτιστα είναι οι συναισθηματικοί λόγοι για αυτούς τους προορισμούς. Προφανώς. Και επίσης μια τουρκική λίρα η οποία είναι καταποντισμένη και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα. Ακριβώς. Αυτή η υποτίμηση της λίρας βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να μπορεί να αγοράσει σε πολύ χαμηλές τιμές πολλά προϊόντα. Ναι. Αυτό βέβαια μας κάνει κακό γενικότερα εμάς. Δηλαδή, μπορεί να συμφέρει κάποιους να ταξιδέψουν στην Τουρκία, αλλά εμάς ως τουριστικό προορισμό γενικότερα μας κάνει ζημία. Δηλαδή, πολλοί από τους πελάτες μας θα προτιμήσουν το καλοκαίρι να πάνε δίπλα. Ακριβώς. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει. Ναι, θα γίνει και αυτό. Το φοβάστε ή είστε σίγουροι? Είναι ότι βγαίνουν καταπληκτικές τιμές. Τα κοστολόγια είναι φθηνά και συμφέρουν τις οικογένειες που πηγαίνουν διακοπές, τους μεμονωμένους, αλλά περισσότερο τις οργανωμένες εκδρομές που βγαίνουν σε καταπληκτικές τιμές. Όταν αγοράζει ένα ταξίδι ο Έλληνας, προτιμάει το λεγόμενο all inclusive ή θέλει απλά να φτάσει με ένα πρακτορείο σε έναν προορισμό και να κινηθεί μόνος του, είτε είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό? Όχι. Στην Ελλάδα συνήθως είναι η διατροφή. Δεν υπάρχει all inclusive για τις οργανωμένες εκδρομές των Ελλήνων προς άλλους προορισμούς. Ναι. Συνήθως το all inclusive το έχουν εισερχόμενοι. Ναι. Αλλά οι Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα, είναι και μόνο με πρωινό. Όμως για το Πάσχα ιδιαίτερα, επειδή έχουμε το Μεγάλο Σάββατο τη μαγειρίτσα και το πασχαλινό γεύμα, αυτό το προτιμούν, το θέλουν να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Πακέτα της τελευταίας στιγμής υπάρχουν, δηλαδή αν θελήσει κάποιος αύριο το πρωί, αν πάρει απόφαση την τελευταία στιγμή, μπορεί, προλαβαίνει. Εμείς μπορούμε να πάσα στιγμή να ετοιμάσουμε οποιοδήποτε πακέτο, αρκεί μόνο ο προορισμός που επιλέγει να έχει διαθεσιμότητα, να υπάρχουν ξενοδοχεία. Έβλεπα τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος να δίνουν συγκριτικά μεγέθη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τα πολύ κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, με ποια έννοια. Ότι οι συγκρίσεις που κάνει είναι με εποχές που ήταν πολύ παχές οι Αγελάδες. Όπως λέμε χαρακτηριστικά, ήταν εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Από τότε όμως, επειδή μεσολάβησαν και πολλά τέτοια χρόνια και σε αυτά συμπεριλαμβάνουν και τις κρίσεις, εγώ δεν μπορώ να βγάλω ασφαλές συμπέρασμα. Γιατί λέει ότι μεταξύ των αρχών του 2000, ας πούμε, και του σήμερα έχει αυξηθεί σχεδόν 100% η τάση του Έλληνα να πραγματοποιεί ταξίδια. Αλλά πώς να βάλω στην ίδια δεξαμενή και το 2006 και το 2008 και το 2012 και το 2015 και το 2019. Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι, δεν γίνεται, γιατί έχουμε διαφορές μεγάλες. Δεν μπορούμε... Ο Έλληνας αγαπάει πάρα πολύ το ταξίδι. Και πάντοτε στις αργίες θέλει να ταξιδεύει. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το 2006 με το 2012 ή με το 2019. Ναι. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Βεβαίως δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλύσω τις στατιστικές. Ναι. Αλλά από την εμπειρία, από αυτό που βιώνουμε στον κλάδο μας. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπετε είναι ότι έχουμε πάει σε μεγάλο βαθμό στα απολύτως απαραίτητα. Ένας που έχει προφανώς δουλειές, ένας επαγγελματίας που πρέπει να ταξιδέψει, θα ταξιδέψει όπως και να έχει. Δεν το συζητάμε. Σε επίπεδο, ας το πω, αναψυχής, σε επίπεδο επένδυσης, γιατί ένα ταξίδι είναι επένδυση, σου ανοίγει τους ορίζοντες, βλέπεις τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, δεν ζεις σε μια περίκλειστη κοινωνία άλλων εποχών. Το βλέπει δηλαδή ο Έλληνας αυτό το πράγμα, δηλαδή θα κόψει από κάτι για να πει θέλω να κάνω ένα ταξίδι? Είναι επένδυση ζωής για τον Έλληνα το ταξίδι. Η μεγαλύτερη μερίδα των Ελλήνων θέλει να ταξιδεύει. Και αυτό είναι που στοιχίζει σε πολλούς μέσα στην κρίση, που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα ταξίδια που θα ήθελαν. Βεβαίως εμείς φροντίζουμε να υπάρχουν οι χαμηλές τιμές, έστω και ένα απλό τριήμερο να πάει, το οποίο θα του προσφέρει η μη διατροφή και θα είναι λιγότερα τα έξοδα από το να μείνει στο σπίτι του και να ψωνίσει τα απαραίτητα για να γιορτάσει. Ακόμα και αυτά τα προτιμούν από το να καθίσουν στο σπίτι τους. Ένα τριήμερο μπορεί να ακούγεται λίγο ως αριθμός, αλλά όταν είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα και κυκλοφορήσεις, δεις το τι συμβαίνει, ανακατευτείς, όπως λέμε, με τους ανθρώπους όποιας περιοχής, όποιου μέρους, όποιας χώρας πας,
σε γεμίζει. Δεν είναι όσο απλό ακούγεται. Μα φυσικά σε γεμίζει, διότι πάλι είσαι εκτός του σπιτιού σου, είσαι σε ένα καινούριο περιβάλλον, ένα χαρούμενο περιβάλλον, με παρέα, με τον κόσμο, όπως είπατε, να είναι μεταξύ τους οι συνταξιδιώτες. Ναι. Και σύν της άλλης είναι τόσο οργανωμένα με τα πρωινά τους, με τα φαγητά τους, με τα γλέντια, που αισθάνονται και οι ίδιοι τους ότι ξεφεύγουν από την καθημερινότητα και από τη ρουτίνα. Και κατά κάποιο τρόπο ονειρεύονται εκτός πραγματικότητας, γιατί όταν θα γυρίσουν θα ξαναβρουν την πραγματικότητα. Καλά, σωστά. Εδώ θα είναι, θα μας περιμένει. Ακριβώς. Δεν την γλιτώνουμε. Θέλω να μου πείτε πόσο περίπου μπορεί να στοιχήσει ένα ταξίδι. Καλά, προφανώς υπάρχουν και προορισμοί οι οποίοι θέλουν μια περιουσία εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Φέτος, ας πούμε, η Βουδαπέστη, που είναι ένας προσφυλής και δημοφιλής προορισμός, δεν είχε κίνηση. Διότι παραδόξως μας ανέβασαν πάρα πολύ τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Και η Βουδαπέστη δεν είχε κίνηση φέτος. Αλλά ξεκινάνε οι τιμές από 100 ευρώ. Και μπορεί ο καθένας βάσει του βαλαντίου που διαθέτει και του οικογενειακού κορβανά να διαλέξει εκδρομή όπου θέλει. Από 100 ευρώ με πλήρη διατροφή, νομίζω ότι ένα τριήμερο είναι πάρα πολύ προσιτό για να μπορέσει να πάει ένα ζευγάρι ή ακόμα και μία οικογένεια. Όχι, έχουμε, τους δίνουμε πολλές δυνατότητες. Αρκεί να έρχονται στα τουριστικά γραφεία και να τους δίνουμε πάντοτε λύσεις. Πάντοτε. Την κίνηση και τις επιλογές τις κατευθύνει ο κλάδος σας, τώρα μπαίνω στα μυστικά της δουλειάς, ή τα ζητάει ο πελάτης. Πώς γίνονται μόδα, ας πούμε, κάποιοι προορισμοί. Και ακούς μία περίοδο ή κάποια χρόνια να πηγαίνουν σχεδόν όλοι στο ίδιο μέρος. Συνήθως ξεκινάνε από τις προσφορές των αεροπορικών εταιριών όταν πρόκειται για αεροπορικό ταξίδι. Όταν μας δίνουν πάρα πολύ ωραίες οικονομικές τιμές. Πρώτα ξεκινάς από εκεί. Μετά ξεκινάς από τις τιμές των ξενοδοχείων. Όταν λοιπόν το αεροπορικό εισιτήριο σύν το ξενοδοχείο σου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο, τότε το διαφημίζεις και βλέπεις ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Είναι πολύ ελκυστικός. Ακριβώς. Και ανταποκρίνεται. Από εκεί και μετά αρχίζει το ρεύμα. Τον επόμενο χρόνο, γνωρίζοντας ότι ήταν πολύ φθηνός αυτός ο προορισμός, θα το ξαναζητήσουν. Αλλά ωστόσο, κάθε χρόνο υπάρχει και ένας καινούριος προορισμός πάντα. Ο λόγος είναι η τιμή. Πάντα ξεκινάμε από την τιμή. Και μετά και από την επιλογή των. Κάποιοι θέλουν τους κοντινούς προορισμούς γιατί δεν έχουν χρόνο. Γιατί συνήθως τους μεγάλους προορισμούς τους κάνουν το καλοκαίρι που έχουν τις άδειές τους. Οπότε τους διαθέτουμε αυτό τον προορισμό, γιατί προσφέρει τα πάντα και είναι στις απαιτήσεις του. Είναι μύθος ότι το εξωτερικό συμφέρει περισσότερο. Ακούω πολλούς να λένε κατά καιρούς, έξω είναι πιο φθηνά. Πιο πολύ συμφέρει να κάνεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, στα Βαλκάνια σημαίνει αυτό. Μόνο. Στα Βαλκάνια μόνο. Στην Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς πακέτα που είναι πιο συμφέροντα, αλλά δεν είναι τόσο προσιτοί προορισμοί όσο είναι τα Βαλκάνια. Το φθηνό είναι το αεροπορικό εισιτήριο πλέον, έτσι. Ναι. Έτσι όπως έγινε η κατάσταση δηλαδή. Ναι. Και με τις προσφορές που έχουμε, έρχονται και καινούργιες αεροπορικές εταιρείες για το καλοκαίρι. Ναι, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ φθηνό. Οι συνδέσεις μας θα είναι επαρκείς. Σας το ρωτάω γιατί στο λιμάνι μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιο ενδιαφέρον. Πάλι με τους γλάρους θα είμαστε μόνο από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι με τα πλοία έχουμε θέμα. Δεν εξυπηρετούμαστε. Και κάτι που έγινε πέρυσι, όπως είδατε, δεν ευδοκίμησε. Εσείς που παρακολουθείτε και τις στατιστικές, το βλέπουμε και εμείς. Αλλά έχουμε καινούργιες εταιρείες τώρα που θα έρθουν ειδικά από το Λονδίνο. Θα ανοίξουν νέοι προορισμοί. Και επίσης και κάποιες εταιρείες βάζουν πολλούς προορισμούς για το καλοκαίρι εντός Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτά όλα θα τα γνωρίζουμε όμως από τον Ιούνιο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διακρίνεται δηλαδή μια εξωστρέφεια στη συμπεριφορά μας. Ναι. Ναι. Δεν είμαστε οι Έλληνες που ήταν παλιά. Δηλαδή με την έννοια έχω 5 μέρες, θα πάω στο χωριό. Υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου που θα πάει στο χωριό, θα πάει στους συγγενείς, θα πάει ακριβώς γιατί δεν φτάνει το πορτοφόλι του. Αλλά οι περισσότεροι θα προτιμήσουν να στερηθούν κάτι άλλο για να ταξιδέψουν και να φύγουν από το σπίτι τους. Πώς φαίνεται να πηγαίνει το φετινό καλοκαίρι? Προς το παρόν οι ιονοί φαίνονται καλοί. Έχουμε πιάσει ταβάνι, δηλαδή παραγίναμε απαιτητικοί ή καλομάθαμε να ακούμε συνέχεια για αλλεπάλληλα ρεκόρ στον τουρισμό.
Μήπως αρχίσουμε να ξυπαζόμαστε σιγά σιγά. Πόσο να πάμε, δηλαδή, πόσο να αντέξει, πώς είναι η Ελλάδα. Εάν μιλάμε για τον Έλληνα, όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά, όχι. Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Αλλά αν μιλάμε για τους ξένους, ναι. Διότι τους προσφέρουμε πάρα πολύ φθηνά πακέτα. Όχι, ναι. Ο Έλληνας δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτά τα πακέτα. Δεν είναι τόσο φθηνά για τον Έλληνα. Εξακολουθούν να είναι ακριβότερα. Mm-hmm. Άσχετα αν το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες τιμές. Πάλι είναι ακριβότερα από τον ξένο που θα έρθει και θα πάρει, όπως είπατε, το inclusive, θα είναι με το βραχιολάκι, αλλά αυτός όμως δεν δίνει και τίποτα στην αγορά. Ναι. Δεν προσφέρει στην περιοχή τίποτα, διότι δεν ξοδεύουν. Καταγράφουμε άφιξη. Ακριβώς. Αλλά δεν καταγράφουμε έσοδα. Έσοδα. Ενώ ο Έλληνας, όπου και να πάει, πάντοτε θα ξοδέψει. Ναι. Όπου και να πάει. Αλλά για το κομμάτι του καλοκαιριού, ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μετά την έκθεση του Βερολίνου. Ναι. Λίγο απογοητευθήκαμε, αλλά δεν θα ισχύουν αυτά που φάνηκαν. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι είναι ανωδική η πορεία. Προβαλόμαστε σωστά. Τι βλέπετε? Κάποιες προβολές γίνονται πάρα πολύ σωστά, πολύ επαγγελματικά, πολύ τουριστικά και πολύ προκλητικά. Δηλαδή προκαλούν τον τουρίστα να έρθει. Θα ήταν καλό να είναι από όλους τους φορείς και να συμμετέχουμε όλοι. Όχι μόνο σποραδικά ένας ή δύο να το βλέπουν πώς θα προκαλέσω τον τουρίστα να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Πρέπει όλοι μαζί, σύσσωμοι, να βοηθήσουμε. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή. Τώρα εσείς ασχολείστε με τόσο ωραία πράγματα. Τι θέλετε και μπλέκετε με την πολιτική, με αυτά τα πεζά τα καθημερινά και μάλιστα με δημοτικά, τα οποία έχουν μόνο ευθύνες και δεν έχουν λεφτά. Δηλαδή θα έρχονται συνέχεια, θα σας χτυπάνε την πόρτα και θα σας λένε, κυρία Πεσματζόγλου Δεβετζή, εγώ σε ψήφισα, κάνε κάτι. Και να σας πω, την υπευθυνότητα την έχουμε ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μας. Είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς τώρα, κάνω μία παρένθεση, ο τουρίστας θα αναχωρήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη και θα επιστρέψει τη δεύτερη ή τρίτη μέρα του Πάσχα. Οι αεροπορικές εταιρείες τα πάντα είναι κλειστά. Οι τουριστικοί πράκτορες είναι εκεί όμως. Έχουν τα τηλέφωνά τους όλοι οι ταξιδιώτες για οτιδήποτε. Πάντα καλό να λέμε, αλλά και οτιδήποτε κακό να συμβεί. Άρα εσείς το ξέρετε. Άρα εγώ είμαι σε ετοιμότητα, να αντιμετωπίζω τα δύσκολα, να αντιμετωπίζω όλα τα προβλήματα. Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ τον τόπο μου, είμαι από τον Εύωσμο και είναι ο δεύτερος δήμος της Βορείου Ελλάδος, θα θέλουμε να πάρει τη μορφή που του αξίζει. Εσείς είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον συνδυασμό του κυρίου Μανδαλιανού, έτσι? Είμαι με τη νέα πνοή, ήθος και όραμα, με τον αγαπημένο μας γιατρό, τον κύριο Κλεάνθη Μανδαλιανό, και χαίρομαι γι' αυτόν τον λόγο και αποφάσισα να είμαστε μαζί, διότι είμαστε γέννημα θρέμα Ευοσμίτες, γνωρίζουμε τα προβλήματα του τόπου και έχουμε όλη τη διάθεση να προσφέρουμε στον τόπο μας. Συνεργατικό πνεύμα έχετε, γιατί με τον εκλογικό νόμο ο οποίος διέπει αυτή την εκλογική διαδικασία πρέπει να συνεργαστείτε όλοι. Όσον αφορά το συνδυασμό μας, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι, διότι υπάρχει πολύ, όχι απλά συνεργασία, υπάρχει μεταξύ μας πολύ μεγάλη εκτίμηση μεταξύ των υποψηφίων. Όσον αφορά τώρα τους αντιθέτους, τους αντιπάλους, αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι είναι κάτι που πρέπει να το βιώσεις. Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και στα εκλογικά και καλή επιτυχία και στα επαγγελματικά. Τα επαγγελματικά, τα δικά σας, αν πηγαίνουν καλά, σημαίνει ότι πηγαίνει καλά η χώρα. Έτσι. Έτσι και σας το εύχομαι πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Εμείς, κυρίες